Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος, ξανά τι κάνεις, ζυμώνεις? Όχι, φόρεσε φόρμα εργασίας. Ας το ζύμωμα. Τη φόρμα. Παιδιά, προσπαθώ εδώ να μάθω να φτιάχνω κουλούρια, γιατί με τα ρεπορτάζ δεν βλέπω γιατριά. Και μάθε τέχνη κιάστηνε και όταν πεινάσεις κιάστηνε, λέει ο δημόσοφος λαός. Σωστά. Ναι, ναι. Και ποιο είναι το καλύτερο παράδειγμα από τον Γιάννη εδώ πέρα δίπλα μου, ο οποίος είναι νεαρός φοιτητής του αυτοματισμού και τα άφησε όλα για να γίνει κουλουροποιός. Ο κύριος Σφακιανός. Καλημέρα. Καλημέρα. Αφήστε τα. Προσπαθώ εδώ και μισή ώρα να του δείξω το κουλούρι. Μου το κάνει τετράγωνο, μου το κάνει τρίγωνο, αλλά κοιτάξτε αποτέλεσμα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, αφού σκέφτομαι κιόλας να του πω να έρθει στην καινούργια σεζόν στο κατάστημα. Α, δεν σας τον δίνουμε. Σας χαιρετούμε από το Σουσαμάκι, το κλουροπείο. Αυτό στο κουλούρι που έχει λοιπόν, τώρα μπροστά το Λευτέρης, τι είναι? Σουσάμι ή τυρί? Περίμενα για να έχεις πάρει φόρα, με διεκδικούνε. Ναι, σουσάμι είναι ή τυρί τώρα στο κουλούρι? Αυτό είναι παιδιά τυρί. Σουσάμι είναι αυτό. Αυτό θα με μάθει να κάνω και τέτοιο. Ναι. Άρα τώρα κάνεις τυροκούλουρο. Μετά. Ναι. Βασικά ως... Τώρα κάνω τυροκούλουρο, μάλλον με τυρί από πάνω. Τι κάνω? Πίτσα, αυτό είναι πίτσα. Κουλούρι πίτσα. Εγώ μια καρδούλα είδα εκεί, δεν ξέρω αν έκανα λάθος. Να μια καρδιά που βλέπω. Είναι μια για τη Μαρία τη Ρίζου που λείπει και μια για την Αλεξάνδρα την Πέπα. Τώρα τις έκανες κάτι. Για Μαρία Ρίζου είπες. Καλημέρα στη Μαρία Ρίζου και περαστικά, γιατί μας έχει στείλει μήνυμα. Μπορούμε να τα μετακινήσουμε. Να ρωτήσω το Γιάννη γιατί ξεκίνησε, άφησε τη σχολή του και αποφάσισε να ασχοληθεί με την κουλουροποιία. Ναι, για να μας πει ο Γιάννης ο Σφακιανός. Γιατί αποφάσισες να φύγεις? Αποφάσισα να φύγω βασικά γιατί... μετά το έκανα στρατό και είδα το εξής, ότι μου άρεσε πάρα πολύ να μαγειρεύω σε κόσμο και να ετοιμάζω πράγματα μέσα στο μαγειρίο που ήμουν, στο φυλάκια, και με τις διάφορες, το πούμε, μάλλον ερεθίσμα που είχε αφήσει η γιαγιά μου, που φτιάχνει παραδοσιακά δέσματα πρωί, το Σάββατο, το πούμε, ψωμάκι, κουλουράκια. Και ο παππούς μου είχε τρέξει όλη την Αθήνα για να δω κάτι μικρά μαγαζάκια με ανθρώπους που είχαν μεράκι για να φτιάξουν κάτι. Και έβλεπες, ας πούμε, ότι σου πρόσφερε κάτι φρέσκο αυτός ο άνθρωπος και το χαιρόταν ο ίδιος. Λοιπόν, αυτό το... Δέχτηκα, ας πούμε, το αντιλήφθηκα εκείνη την ώρα σε αυτό το κουλουροπείο και ασχολήθηκα γύρω στα 3 χρόνια με την αρτοπία και ειδού αυτό είναι το αποτέλεσμα. Με τη βοήθεια όλων των παιδιών και της οικογένειας μπορέσαμε να στήσουμε αυτό το μαγαζί και παρόλο τις δύσκολες καταστάσεις του κορονοϊού, οι πελάτες ξαναήρθανε, μας αγαπήσανε πάλι, μας ξαναπροτιμήσανε και θέλω να δώσω και ένα ευχαριστώ σε αυτούς. Έρχονται τόσο πρωί οι πελάτες να πάρουν ζεστά κουλουράκια. Είμαστε ανοιχτά. Θέλετε να πάμε να δούμε πελάτες που περιμένουν να ξεφουρνήσουνε? Αφήνω τον Γιάννη. Με την ποδιά θα πας. Γεια σας. Να, εδώ μια ωραία δεσποινής. Με την ποδιά θα πάω. Με βλέπετε έτσι με το μικρόφωνο. Κάνω 2 δουλειές. Τι να κάνω? Έρχεστε τόσο πρωί για κουλούρι? Όταν είμαι εδώ, πάντα στη γειτονιά. Γιατί το προτιμάτε το συγκεκριμένο? Είναι το πιο φρέσκο. Τις περισσότερες φορές το παίρνω από τη Λαμαρίνα κατευθείαν. Οκ, καλή απόλαυση. Μου φαίνεται τώρα βγαίνουν τα πρώτα. Έχω βάλει και εγώ το χέρι μου, να ξέρετε. Να πάμε και εδώ στον κύριο, ο οποίος απολαμβάνει ήδη τον καφέ του. Καλημέρα. Από τους πρώτους πελάτες, Είμαι από τους πρώτους, ναι. Συνήθως είμαι από τους πρώτους. Ξεκινάω νωρίς τη δουλειά, οπότε κάνω ένα πέρασμα εδώ από τη γειτονιά. Κάθομαι, παίρνω τον καφέ, το κουλούρι, κυρίως το κουλούρι. Και περιμένετε και το πρώτο φούρνισμα, εντάξει, αυτά είναι τα καλά, είναι τα φρέσκα, τα περιμένουμε πώς και πώς. Ή με τυρί, συνήθως το παραδοσιακό, το κλασικό, το σκέτο, το κουλούρι. Το σκέτο, το κουλούρι. Και έχουμε, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Και έχουμε και έναν ακόμα κύριο που περιμένει εδώ. Πριν καν βγει ο ήλιος, έχεις έρθει για κουλούρι. Από ξενύχτη. Όχι, όχι. Φρέσκο κουλούρι. Για να πας για δουλειά. Όχι, όχι. Είναι Σάββατο σήμερα. Είναι Σάββατο. Οπότε, παιδιά, εδώ μεταξύ μυρίζει απίστευτα τώρα που θα το βγάλω από το φούρνο. Ό,τι ψήνεται και είναι φρέσκο. Ποιο παίρνεις, ποιο διαλέγεις? Το κλασικό. Το κλασικό. Καλύτερη γεύση. Καλύτερη γεύση. Μάλιστα. Παιδιά, εγώ τι φέρνω? Ο κύριος Κόκκολας λέει μην τολμήσεις να έρθεις αν δεν φέρεις κάτι. Το ίδιο λέει και ο Βαγγέλης ο Δουράξης που είναι εδώ στο στούντιο. Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν θέλουμε να αλλάξεις επάγγελμα. Σε αγαπάμε πολύ στο τώρα μαζί.